πατέρα, τελευταία βλέπουμε ένα μεγάλο πόλεμο του σατανά ενάντια στη Θεία Κοινωνία. Γιατί πιστεύετε ότι γίνεται αυτό? Ο σατανάς, παιδί μου, φοβάται πάρα πολύ τον Χριστό. Γι' αυτό και η επιθυμία του είναι να έρθει μια μέρα να κυβερνήσει τον κόσμο στη θέση του Χριστού. Δηλαδή σαν αντίχριστος. Αντί του Χριστού. Σαν αντίχριστος. Η Θεία Κοινωνία όμως είναι ο ίδιος ο Χριστός. Όταν ο παπάς μεταλαβαίνει τους ανθρώπους τη Θεία Κοινωνία, τι τους δίνει? Σώμα και αίμα Χριστού. Ψωμί, κρασί. Το σώμα και το αίμα του Χριστού τους δίνει. Αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού, δηλαδή τον ίδιο το Χριστό, αυτό είναι που φοβάται ο σατανάς. Εν τω μεταξύ, για να έρθει ο Αντίχριστος, δηλαδή ο Υιός του Ιωσφόρου, να κυβερνήσει τον κόσμο, δεν πρέπει να υπάρχει Θεία Κοινωνία. Γιατί όσο θα γίνεται λειτουργία και οι χριστιανοί θα μεταλαβαίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν μπορεί να κάνει τις δυνάμεις του ο σατανάς. Δεν μπορεί να υπερισχύσει, δεν μπορεί να κυβερνήσει. Γι' αυτό και έλεγε κάποτε ένας μεγάλος πνευματικός πατέρας, όταν δείτε, λέει, ότι αρχίζουν και πολεμούν τη Θεία Κοινωνία, να ξέρετε ότι βρίσκεται στο δρόμο ο Αντίχριστος. Αλλά γιατί θα την πολεμήσει τη Θεία Κοινωνία, είχα ρωτήσει κάποτε τόσο πολύ. Γιατί η Θεία Κοινωνία δεν αφήνει τον σατανά να εξασκήσει τις δυνάμεις του, τις σατανικές του δυνάμεις πάνω στους ανθρώπους. Και μάλιστα έλεγε και κάτι περισσότερο, που τότε βέβαια δεν μπορούσα να το αποδεχτώ, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Τώρα όμως το αντιλαμβάνομαι. Θα έρθει, λέει, μια μέρα που στον πόλεμο του εναντίον της Θείας Κοινωνίας θα βρει τρόπο ο σατανάς ακόμα και το κρασί να σταματήσει. Θα βάλουν νόμους, δεν ξέρω αν θα γίνουν αυτά, αλλά αυτό είπε εκείνος ο πνευματικός πατέρας. Θα πολεμήσει ακόμα και το κρασί, ώστε στα έσχατα, όταν πλέον θα έρθει να κυριαρχήσει, δεν θα υπάρχει Θεία Κοινωνία. Δεν θα υπάρχει κρασί να γίνεται Θεία Κοινωνία. Αντιλαμβάνεστε, παιδί μου, τι γίνεται? Μάλιστα. Ο Χριστός, παιδί μου, η Θεία Κοινωνία είναι η ζωή μας. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός είναι ο βασιλιάς μας. Είναι ο βασιλιάς της καρδιάς μας. Αλλά η καρδιά της Εκκλησίας είναι η Θεία Κοινωνία. Ο ίδιος ο Χριστός είναι που ενώνει όλους τους ανθρώπους σαν ένα. Όταν δεν υπάρχει Θεία Κοινωνία, δεν υπάρχει ένωση. Γι' αυτό και είναι πολύ ανόητο όταν όλοι αυτοί οι μεγάλοι μιλάνε πως μόνο με τη Θεία Κοινωνία θα ενωθούμε και θα γίνουμε ένα. Είναι ανόητο αυτοί οι μεγάλοι να λένε ότι τώρα δεν πρέπει να μεταλαβαίνετε. Ή θα μεταλαβαίνουν μόνο οι ιερείς. Όπως ακούστηκε από κάποιους Μητροπολίτες, μόνο οι ιερείς δεν θα μεταλαβαίνουν τώρα, μέχρι να περάσει δίθεν η πανδημία. Ποια πανδημία? Ο Χριστός ήρθε να μας απολυμάνει από τα λάθη, από τις αμαρτίες, από κάθε τι κακό, από κάθε αρρώστια και αμαρτία. Και τώρα καθιστούν τον Χριστό σαν εκείνη την αιτία που θα μολυνθούμε εμείς. Αν είναι δυνατό. Μα εάν πιστεύεις ότι ο Χριστός θα σε μολύνει, ότι ο Χριστός δεν θα σε ευλογήσει, δεν θα σε σώσει, τότε γιατί έρχεσαι και μεταλαβαίνεις? Πιο καλά να μην πας να μεταλάβεις. Εάν στα παλιά τα χρόνια, παιδί μου, οι μάρτυρες ομολογούσαν τον Χριστό, και τι τους έλεγαν οι έπαρχοι, οι αυτοκράτορες, όλοι οι διοικητές? Θυσιάστε, λέει, στα είδωλα, ρίξτε λίγο λιβάνι στα είδωλα και εμείς θα σας αφήσουμε ελεύθερους. Δεν θα σας σκοτώσουμε. Και εκείνοι τι θεωρούσαν αυτή την πρόταση? Σατανική πρόταση. Εμείς, λέει, τον Χριστό πιστεύουμε, τον Χριστό αγαπούμε και δεν θα ρίξουμε καθόλου λιβάνι στους ψεύτικους θεούς. Μα εδώ τώρα τι σου ζητούν? Κάτι πολύ χειρότερο. Σου ζητούν να μην πιστέψεις ότι ο Χριστός είναι η σωτηρία σου και η απολύμανση της ψυχής και του σώματός σου από κάθε αρρώστια και από κάθε αμαρτία. Και μόνο αυτό που το λένε, όσοι το λένε, είτε είναι λαϊκοί είτε ιερείς, πράττουν μεγάλο λάθος και μεγάλη αμαρτία. Και όλα αυτά τα μέτρα, πατέρα, που παίρνουν σε κάποιες εκκλησίες για να κοινωνάνε,
δεν προσβάλλουν τη θεία κοινωνία. Δηλαδή το να φοβόμαστε να χρησιμοποιούμε κουταλάκια μιας χρήσης, τσετάκια μιας χρήσης αντιμάκτρο, δεν προσβάλλουμε το μυστήριο με αυτόν τον τρόπο. Πιο καλά να μην μεταλαβαίνουν. Γιατί κάνουν διπλή αμαρτία. Αφενός και δεν πιστεύουν, αφενός και δεύτερο πηγαίνουν με θράσος να πάρουν εκείνον που, ενώ από τη μια λένε ότι είναι η αγάπη τους, είναι η πίστη τους, είναι ο βασιλιάς τους, ότι αυτός θα τους μολύνει τώρα. Είναι δυνατό, παιδί μου, αυτά. Δεν στέκονται. Σήμερα, δυστυχώς, στον κόσμο επικρατούν τα τρία φοβερά αλφα. Τα τρία φοβερά όπλα του σατανά. Ποια είναι αυτά, πατέρα, τα πρώτο, τρία αλφα? Η ασέβεια των πολιτικών. Από αλφα δεν αρχίζει. Mm-hmm. Δεύτερο, η απάθεια των εκκλησιαστικών. Είδατε, γίνονται αντιδράσεις από τους εκκλησιαστικούς, από την επίσημη εκκλησία. Απέναντίας συμβολεύουν και τον κόσμο να υπακούει σε νόμους αντίχριστους. Και το τρίτο αλφα είναι η αδιαφορία πολλών χριστιανών. Η ασέβεια, η απάθεια και η αδιαφορία θα είναι τα τρία όπλα που ο σατανάς θα κυριαρχήσει. Εύχομαι εμείς όλα αυτά να τα αποτινάξουμε, να μην τα αποδεχτούμε. Ένας συγκεκαλυμένος διωγμός, λοιπόν. Αυτός είναι. Είναι, παιδί μου, ένας συγκεκαλυμένος διωγμός. Εγώ εύχομαι να αγαπήσουμε τον Χριστό με όλη τη δύναμη της καρδιάς μας και να πιστέψουμε ότι στη Θεία Κοινωνία είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός, ο ίδιος ο βασιλιάς της καρδιάς μας. Είναι η καρδιά της Εκκλησίας ο Χριστός. Και όταν διώξουμε την καρδιά, όταν βγάλουμε την καρδιά, δεν υπάρχει πια ζωή. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εύχομαι, λοιπόν, η καρδιά μας, ο Ιησούς μας, να είναι μόνιμα η καρδιά, η πίστης μας, ο έρωτάς μας, η λατρεία μας. Και αυτό είναι που θα μας δίνει δύναμη και πίστη να αντέχουμε ό,τι τώρα έρχεται. Γιατί σας το ξανάπα και άλλη φορά, τώρα αρχίζει ο τελευταίος διωγμός της Εκκλησίας. Θα ξαναμπούμε στις κατακόμβες, άλλης μορφής κατακόμβες. Εύχομαι η αγάπη μας στον Χριστό να μην φύγει από μέσα μας και η πίστη μας να είναι δυνατή, που να χαίρεται ο Χριστός μας και να λέει: αυτά μου τα παιδιά με λατρεύουν και με αγαπούν. Αμήν. Αμήν.